Πέρυσι στο live stream που έκανα με τον Stay Down και μιλάγαμε για το Dragon Ball Super και το τέλος του Dragon Ball Super και δείχναμε τον Γκέγκι Γκένο Κύτταρο, που τότε δεν πίστευε κανένας ότι η σειρά θα τελειώσει, γιατί πολύ απλά δεν έβγαζε νόημα η σειρά να τελειώσει όταν είχε τόσο πολύ hype από τον κόσμο. Ανακοίνωσα ότι κατά τη γνώμη μου πίστευα ότι το Dragon Ball Super θα γίναγε του χρόνου τον Ιούνιο. Και γιατί τον είπα τον Ιούνιο? Ουσιαστικά σκέφτηκα μια ολόκληρη σεζόν, σκέφτηκα πόσα επεισόδια θα είναι το Γκέγκι Γκένο Κύτταρο, υπολόγισα θα είναι καμιά πενιντάρα, είπα και τα breaks και λέω: okay, γύρω στον Ιούνιο πιθανότατα θα τελειώσει το Γκέγκι Γκένο Κύτταρο. Και επειδή η Toy θα θέλει να κρατήσει το Dragon Ball Super στην ίδια ζώνη, την πιο εμπορική, γιατί προφανώς η ζώνη που θέλει να κρατήσει το Super είναι δίπλα στο One Piece, δηλαδή 9 με 9,5 και μετά το One Piece 9,5 με 10. Το Dream 9 που λένε και στην Ιαπωνία, που θεωρείται από τις πιο εμπορικές ζώνες για διαφήμιση, για οτιδήποτε σχετίζεται με παιδιά, παιχνίδια, προϊόντα, φαγητά, οτιδήποτε. Και έτσι πίστεψα ότι η σειρά θα επιστρέψει. Τι γίνεται λοιπόν? Ο καιρός περνάει, το Γκέγκι Κύτταρο ακόμα δεν έχει τελειώσει, και όλοι αναρωτιούνται πότε θα τελειώσει. Υπάρχουν φυσικά υποψίες ότι το Γκέγκι Κύτταρο πλησιάζει στο τέλος του, αλλά δεν έχει βγει κάποιος καθαρά να μιλήσει, να πει η σειρά τελείωσε, ή τουλάχιστον δεν έχω δει κάποιος να πει ότι η σειρά τελείωσε ή θα τελειώσει την τάδε ημερομηνία. Άρα συνεχίζουμε κανονικά. Παρ' όλα αυτά, πολλοί YouTubers πιστεύανε ότι το Dragon Ball Super θα επιστρέψει τον Απρίλιο. Και ο κύριος λόγος είναι διότι ένας μεγάλος animator που είχε δουλέψει παλιά στο Dragon Ball Z, ο Masaki Sato, είχε βγει σε προσωπικό PM με κάποιους YouTuber και είχε πει ότι ετοιμάζει κάτι σχετικό με Dragon Ball. Και επειδή ο Masaki Sato είναι τεράστιος animator και γενικά τελευταία όποτε τον ψάχνουμε βλέπουμε ότι στο Twitter πόσταρε εκείνη την περίοδο, μιλάμε τώρα, λογικά γύρω στο Νοέμβρη με Ιανουάριο, πόσταρε κάποιες εικόνες Dragon Ball και πιο νωρίς του άρχισε, ζωγράφιζε σκίτσα Dragon Ball και άφηνε τα σχόλιά του για τα σχέδια του Dragon Ball και πόσο του αρέσανε πιο πολύ τα παλιά ή πόσο προτιμάει του Σιντάνι τώρα που χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία. Έτσι όλοι είπανε ότι αυτό που ετοιμάζει αυτός ο animator σχετικό με το Dragon Ball είναι η επιστροφή του Dragon Ball Super. Και γι' αυτό όταν έγινε το μεγάλο event τον Ιανουάριο, όλοι περιμέναν ότι η Toei θα ανακοινώσει το Dragon Ball Super. Η αλήθεια είναι ότι το event έγινε και η Toei δεν ανακοίνωσε τίποτα. Προφανώς η Toei ως Toei γενικότερα δεν της αρέσει να ανακοινώνει, διότι δεν ξέρω τι πρόβλημα έχουν. Δεν τους αρέσουν τα λεφτά, δεν τους αρέσει το hype. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν αναφέρουν το Dragon Ball Super. Αυτό που έγινε είναι ότι λίγο μετά καιρό ένα blog ανακοίνωσε ότι η Toei ετοιμάζει επεισόδια Dragon Ball Super. Και για κάποιο λόγο μετά από μερικές μέρες, που αυτό ήταν αρκετά αξιόλογο blog και μέχρι και εγώ πίστευα ότι λέγανε την αλήθεια, και μετά από μερικές μέρες βγήκε η Toei και ανακοίνωσε στο Anime News Network ότι όχι, δεν ετοιμάζουμε επεισόδια. Που αυτό ψήλωσε πονηρεύει, γιατί είναι φίλε, για ποιο λόγο να βγει μια επίσημη εταιρεία, ένα στούντιο και να γυρίσει να κάνει debunk, να βγάλει ψεύτικες φήμες? Για ποιο λόγο να ασχοληθεί? Άρα όλοι έχουν αρχίσει και ψιλοπονηρεύονται και λένε κάτι παίζει με την Toei, δεν ανακοινώνει το Super, κάτι ετοιμάζει, θέλει να μας το μαζέψει, να μας το πετάξει σε κάποια ωραία στιγμή. Το επόμενο νέο φυσικά ήταν ότι θα βγει κάτι σχετικά μεγάλο με τον DB και ανακοινώθηκε το RPG παιχνίδι του Dragon Ball, το οποίο και το είδαμε, βασικά δεν είδαμε τίποτα το παιχνίδι, είδαμε κάποια pre-render cutscenes και αυτόματα όλος ο κόσμος χαϊπαρίστηκε, διότι λέει Open World RPG, Dragon Ball, αλλά δεν είδαμε καθόλου gameplay και ακόμα δεν έχουμε δει καθόλου gameplay. Και στη συνέχεια μάθαμε ότι θα βγει σε λίγους μήνες, νομίζω τον Απρίλιο, το παιχνίδι στο Switch, το Dragon Ball Heroes. Επιτέλους παιδιά, παίρνουμε το πρώτο Dragon Ball Heroes παιχνίδι για το Switch, το οποίο και θα το στριμάρω προφανώς, το οποίο είναι αγγλικό, ούτε fan translations ούτε τίποτα, και έχει πολύ περιεχόμενο μέσα. Ψάξτε ένα trailer του, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Προφανώς χρησιμοποιεί μηχανή γραφικών Dragon Ball Heroes, η οποία μοιάζει με μηχανή γραφικών Budokai. Είναι καλό. Και άμα κρίνω από το περιεχόμενό του, αν η ιστορία του είναι και καλή, κάπως καλή, θα βολεύεται. Γενικά το Dragon Ball Heroes είναι παιχνίδι το οποίο είναι πολύ επαναλαμβανόμενο, όλη την ώρα κάνει κινήσεις με τις κάρτες, δεν είναι όσο γαμάτο το δείχνουν τα trailers. Έχω δει live να παίζει κόσμος,
είναι έτσι και έτσι. Και είναι και διαφορετική φάση στο arcade, διότι στο arcade παίζεις μερικά λεπτά, χαϊπάρεσαι, τελειώνεις. Δεν είναι το ίδιο με μια κονσόλα που μπορείς να παίξεις από μία ώρα μέχρι 100 ώρες. Τέλος πάντων, για να προχωρήσουμε στο σημείο της υπόθεσης. Πριν μερικές μέρες, η Toei και η Funimation κάνανε post δύο Dragon Balls. Μία με 4 αστέρια, μία με 3 αστέρια. Και ο κόσμος άρχισε και χαϊπαριζόταν. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό, τι είναι τα 4 αστέρια, τι είναι τα 3 αστέρια. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι κάτι σχετίζεται με 4 Τρίτου ή 3 Πέμπτου. Δηλαδή ή 4 Απριλίου ή 4 Μαρτίου ή 3 Απριλίου. Φυσικά κανένας δεν σκέφτηκε το λογικό ότι από τη στιγμή που σχετίζεται η Toei και η Funimation, κάτι παίζει με κάποιο release. Γιατί η Funimation κάνει release άνιμε. Εννοώ σε DVD, σε Blu-ray και μετακλωτήσεις. Δεν έχει σχέση με τη σειρά. Η Toei μπορεί να έχει κάποια σχέση. Τελικά το 4η Dragon Ball και 3η Dragon Ball ήταν αυτό εδώ. Θα ήθελα να σας δώσω και μια όμορφη φωτογραφία να βλέπετε. Πού είναι. Ήτανε αυτό εδώ. Που είχαμε μυριστεί όλοι ότι κάτι τέτοιο σήμαινε. Η 4η Dragon Ball και η 3η Dragon Ball είναι το 4... 4x3 ή το aspect ratio που είχε το κλασικό το Dragon Ball Z. Δηλαδή η εικόνα όχι widescreen αλλά με μαύρα κουτιά γύρω γύρω, όπου είχε κυκλοφορήσει στην τηλεόραση το κλασικό Dragon Ball Z. Και έτσι η Funimation και η Toei ανακοίνωσαν ότι θα βγάλουν για τα 30 χρόνια Dragon Ball ένα collector's edition με όλο το Dragon Ball Z σε Blu-ray. Φυσικά αυτό κάποιους τους υπερχάιπαρε, γιατί προφανώς το Dragon Ball Z δεν είχε ποτέ μια καλή κυκλοφορία ούτε σε DVD ούτε σε Blu-ray. Προφανώς υπάρχει το Dragon Box που πολλοί το θεωρούν την καλύτερη ποιότητα, αλλά ποτέ δεν υπήρχε κάτι το οποίο να είχε τα ωραία χρώματα ή να είχε διορθωμένα χρώματα, διορθωμένες σκηνές, pure ποιότητα, χωρίς να είναι τεντωμένο από Blu-ray, χωρίς να έχει γίνει widescreen, χωρίς να χρειάζεται, ή γενικότερα να είναι το Kai που είχε επαναζωγραφισμένα frames. Άρα αυτό που γίνεται είναι ότι η Toei και η Funimation ανακοίνωσαν ότι θα κυκλοφορήσει αυτή η κυκλοφορία. Και σαν έξτρα, για να μας χαϊπάρουνε, κυκλοφόρησαν και αυτό εδώ. Μία μαύρη σκιά του Goku. Προφανώς, δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτή η μαύρη σκιά, αλλά θέλοντας να κάνω και εγώ τη δικιά μου την υπόθεση, πιστεύω ότι αυτή η μαύρη σκιά είναι κάποια φιγούρα του Goku, η οποία κρατάει ή το Δρακοναντάρ ή μια Dragon Ball και τα ρούχα του είναι λίγο σκισμένα. Γι' αυτό είναι και Collector's Edition. Προφανώς θα δίνουν τα Blu-rays, θα δίνουν ή τα DVDs, ή μπορεί να το κάνουν Double Blu-ray DVD, θα δίνουν κάποιο βιβλιαράκι που θα έχει μέσα πληροφορίες για το Dragon Ball, πιθανότητα από animators, ίσως storyboards, πράγματα τα οποία δεν τα πήραμε από το Dragon Box ποτέ. Προφανώς θα έχει γίνει κάποια ψηφιακή επεξεργασία στα χρώματα, όπως έγινε και με τις ταινίες, διότι οι ιαπωνικές ταινίες, οι πρώτες του Dragon Ball Z, επανακυκλοφόρησαν σε Blu-ray και στο Netflix με διορθώσεις στο animation, σε κάποια frames που λείπανε, με καλύτερα χρώματα και στα επίσημα Blu-ray κυκλοφόρησαν και με κάποιο censorship, δηλαδή στη δεύτερη ταινία, όχι, στην τρίτη ταινία του Broly, όπου ο Trunks κάνει κάποιες περίεργες χειρονομίες, έχουν σβηστεί πια, ο Trunks δίνει στον Broly τη γροθιά, δεν δίνει το μεσαίο δάχτυλο, και αυτό ουσιαστικά έγινε. Θα κυκλοφορήσει κάποιο Collector's Edition. Θα μου πείτε, wow, και θα σας απαντήσω ακριβώς αυτό. Wow, και ούτε εγώ δεν είμαι χαϊπαρισμένος με αυτή τη φάση, ούτε εμένα δεν με τρελαίνει αυτό ότι θα κυκλοφορήσει ένα anniversary edition. Προφανώς υπάρχει καλύτερα χρώματα, αλλά επίσης, όπως ξέρω από όλα τα anniversary editions που έχει κυκλοφορήσει η Toei και η Funimation, θα είναι πανάκριβο, θα είναι limited κομμάτια πιθανότατα. Δεν ξέρουμε αν θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη, γιατί η αναφορά για τη Funimation έγινε στην Νότια Αμερική, και άμα κυκλοφορήσει, θα κυκλοφορήσει σε limited από θέματα, άρα δεν θα είναι εύκολο να το πάρεις, και κάποια στιγμή κάποιοι έξυπνοι θα το πάρουν, θα το ανεβάσουν στο eBay και θα το πουλήσουν για τριπλές, τετραπλές τιμές. Και άμα γίνει και limited run όπως έγινε με τον Dragon Box, δεν θα το βρίσκεις πουθενά. Δεν ξέρω, παιδιά, για σας, εγώ δεν έχω καθόλου hype για αυτή την ανακοίνωση. Εγώ περίμενα κάτι σχετικό με τη σειρά, διότι
εδώ και ένα χρόνο το βλέπουμε ότι κάτι θα γίνει, τουλάχιστον υποπτευόμαστε ότι κάτι θα γίνει. Η ταινία Brawl ήταν μια τεράστια επιτυχία και η Toei από τότε έχει μείνει σιωπηλή. Το Dragon Ball Heroes δεν μετράει σαν σειρά διότι είναι ένα ξεχωριστό project το οποίο εδώ και χρόνια ήταν στα σχέδια. Άρα το Super συνεχίζει να μην είναι ανακοινωμένο ότι θα επιστρέψει. Όσοι σας λένε το αντίθετο, δεν ρωτήστε τους για πηγές γιατί πιθανότατα δεν έχουν κάποια πηγή να το επιβεβαιώσουν. Και συνεχίζουμε κανονικά.